Τρία χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο από το μεγάλο ξεσηκωμό στην Αίγυπτο. Οι μαζικές διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου, αλλά και σε άλλες πόλεις, οδήγησαν στην πτώση του Χόσνι Μουμπάρακ. Η πρώτη μέρα των διαδηλώσεων ονομάστηκε η Μέρα Οργής. Η πηγή έμπνευσης για τους διαδηλωτές στην Αίγυπτο ήταν η εξέγερση στην Τινησία. Τα γεγονότα δημιούργησαν προσδοκίες για σταθερή δημοκρατία στη μεγαλύτερη χώρα του αραβικού κόσμου. Η ακτιβίστρια Μαγιάρα Αμπντελαζίζ, που έζησε τα γεγονότα, περιγράφει στον τηλεοπτικό φακό το κλίμα που επικρατούσε τότε στην Αίγυπτο. Νομίζω πως αυτό που μας ένωσε στις 25 Ιανουαρίου ήταν η βία της αστυνομίας και ουδείς το αρνείται αυτό. Επίσης, θέματα που αφορούν την αξιοπρέπεια του Αιγυπτιακού λαού, το δικαίωμα των πολιτών για κατάλληλη στέγαση, μόρφωση, τροφή και υγειονομική περίθαλψη. Η επέτειος έρχεται μια μέρα μετά τον μπαράζ επιθέσεων σε αστυνομικά τμήματα του Καΐρου με τουλάχιστον 6 νεκρούς. Εκφράζονται όμως ανησυχίες για νέα επεισόδια. Συλλαλητήρια έχουν προγραμματίσει υποστηρικτές τόσο της κυβέρνησης όσο και των αδελφών μουσουλμάνων.